Καλησπέρα παιδιά, Killer Manicos 1 εδώ πέρα. Σήμερα είναι το έκτο επεισόδιο στο Killer Craft Season 2. Επίσης για να μην με ακρηγορώ και να κάνω τεράστιες εισαγωγές και βγει το βίντεο μισή ώρα ή και παραπάνω, δεν θα με ακρηγορήσω, θα τα πω λίγο γρήγορα και όπως κατάλαβε. Λοιπόν, την Παρασκευή μεσολάβησα άλλο ένα live εδώ στο Killer Craft. Είναι 2 ώρες και 22 λεπτά νομίζω. Ωραίο live-άκι. Ανακαλύψαμε και πολλά ωραία πράγματα στον κάτω κόσμο, από ότι αν δείτε εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια πύλη, θα κάτι βλέπετε εκεί πέρα, έτσι, όπου και αυτό που έγινε είναι να βρούμε δύο Nether Fortress, το ένα το κανονικό αλλά σε πολύ πιο διαφορετική μορφή και ένα άλλο ακριβώς δίπλα που είναι ένα Nether Fortress των ψυχών. Από εκεί πέρα καταφέραμε και βρήκαμε πάρα πολύ καλά πράγματα και από το κανονικό των Nether Fortress, αλλά ιδίως από τον Nether Fortress των ψυχών. Βλέπετε και τις πανοπλίες καινούργιες εδώ πέρα, Tungsten Boots με Feather Falling 5, βλέπετε εδώ, με Hypertag 3 εδώ πέρα, άλλο ένα Tungsten Chestplate, το οποίο είναι από ό,τι βλέπετε και εδώ αλλά και εδώ λίγο πιο δυνατές από Diamond Armor, αλλά είναι λίγο πιο έθραυστες, αλλά τέλος πάντων δεν μας κάνει κάτι κακό αυτό. Επίσης έχουμε μαζέψει και πάρα πολύ Blaze Armor Scrap από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε μαζέψει 7 Soul Dead, Soul Bed μάλλον, που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Ποιος γνωρίζει αυτό το modpack, παρακαλώ να μου πει τι κάνεις με τα Soul Bed, ή όσο μάλλον με τα Souls. Να, εδώ κάτω έχουμε. Όχι εδώ. Να, εδώ πέρα έχουμε βρει κάποια Ancient Tomes βιβλία, τα οποία δίνουν παραπάνω από το Max, ξέρω, σε κάποια Enchants. Όπου γι' αυτός είναι ο λόγος που είδατε Feather Falling 5 στις μπότες. Αυτό δίνει Sweeping Edge 4. Έτσι, βρήκαμε ένα Nether Brick Chest, δύο μάλλον, δύο Nether νέο Skeleton Skull, γαμώ το σαρδά μου, αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Αρκετό ψιδιανό, πολύ κάρβουνο και πάρα πολύ χρυσό και σίδερο. Βρήκαμε και αυτά που θα μας χρειαστούν, βρήκαμε και μια μπλε βόμβα που στην κυριολεξία δεν ξέρω τι είναι αυτό, για να την πετάς την μπλε βόμβα μάλλον και απλά κάνει το διπλάσιο damage από ότι κάνει απλή βόμβα, τούτη εδώ πέρα, αν την έχω, να αυτή. Εντάξει, είναι ωραίες οι βόμβες, πραγματικά νομίζω για μένα είναι ωραία οπλάκια, έτσι θα τα χρησιμοποιείς. Όπου αυτό που κάνουν είναι απλά τις βόμβες, απλά ρίχνοντας τες σε zombies ή σε ό,τι θέλετε. Καταρχάς κάνει πολύ damage και κάνει και καλό knockback. Αν δείτε όσο σκέλετε, βλέπετε ότι του έκανε knockback και το κατέβασα και κοιτά. Εντάξει, θα το κατεβάζαμε τελείως instakill άμα το πετυχεί ανάμεσα μούτρα, αλλά ξέρετε τουλάχιστον ότι. Βασικά καταλάβατε τι είναι οι βόμβες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στόχος τώρα αυτού του βίντεο είναι να προσπαθήσω να κάνω και το παντελόνι και το κράνος tungsten. Έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός του βίντεο αυτού. Και συνέχεια βλέπουμε. Καταρχάς έχω 3 tungsten ακόμα εδώ πέρα. Έτσι. Έχω 3 tungsten ακόμα που μπορώ να κάνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Έχουμε βρει επίσης και πάρα πολλά διαμάτια εντωμεταξύ, θα είναι το κάτι το καλύτερο. Επομένως, για να ξεκινήσει ομαλά αυτό το βίντεο και να μπούμε κατευθείαν στα ψητά, θα πάω μια κόλαση τώρα. Έχω πάρει φαγητό, μην ανησυχείτε. Επομένως, πάρτε ένα fast forward την ώρα που παίρνω στο Fortress.
Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε. Εδώ είναι. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου πήρε παραπάνω ώρα από ότι δεν θα έπρεπε. Βλέπετε ότι έχω γράψει και συγκεταγμένες εδώ πέρα. Είναι το χόρτα που το ψυχόνι που είχαμε βρει στο live. Τώρα ήρθα απλά για να αυτό που σου παίξει με αρχή το βίντεο, να μαζέψω λίγα από αυτά τα τάγκστερ και να τελειώσουμε τις πρώτες οροπίες. Να, εκεί βλέπω μερικά τάγκστερ, καλό αυτό. Λοιπόν, για να δούμε. Και να μπούμε μέσα με αυτό το ακόμα. Ωραία, έχει πολλά εδώ. Τώρα εδώ δεν έχουμε. Σίγουρα να πάμε πάρα πολύ εύκολα από εδώ πέρα. Ναι, αυτά εδώ τα χείλια της πέρα από εδώ πέρα τα βρήκα. Εκεί πέρα είχε ένα κάτι σαν μίνι φορτασάκι. Άμα περάσουμε θα το δούμε. Ναι, δεν έχουμε λίγο και μαχαίρες και πολλά. Και μετά δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Χτυπάει μόνο αυτό, τόσο δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο εδώ. Όχι. Πώς βγαίνω απ' έξω, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχει από εδώ κάπου. Να έτσι, να κι άλλα τάξη εδώ πέρα το μεταξύ. Οπα, οπα, οπα. Πάμε, παράγει αυτό. Εδώ πέρα θα το χρειαστούμε. Βγάστε για αυτό, το θέλουμε. Αυτό φαίνεται ότι είναι το ζώδιο. Λοιπόν, να περιμένουμε να φάμε κανένα μαλάκα από αυτό εδώ. Νομίζω και αυτή την πολύ XP, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτή νομίζω γίνουν με τάξη να άξανε τα καλά. Είναι χαρά πάντως. Και άμα σε πετάξουν ακόμα πιο καλά. Και δεν πρέπει να τα βγουνε. Α, δίνουν και αυτοί XP. Γιατί μου δώσαν το μεταξύ. Κόκαλα, κόκαλα. Εντάξει, πειράζει. Για να δούμε και αυτά εδώ πέρα. Και οι πλασικούρες. Εντάξει, έρχονται μέσα, πώς. Πήγαμε τα XP κιόλας, ε. Μπράβο. Τώρα θα τα πούν τώρα όσο είμαστε εδώ πέρα εμείς. Για να δούμε. Α, τι εδώ είναι. Κοιτάξτε να δείτε το βιβλίο εδώ. Εντάξει, τυχώς να λέτε δίνουν XP κι αυτοί. Ωραία, μια χαρά. Εδώ τι έχει. Καλό, πα. Α, από εδώ. Φύνεται ένα, πολύ καλά. Να δούμε πάλι και αυτά. Να
Από εδώ βγαίνουν τελικά οι πάντες αυτοί εδώ, ε. Μια χαρά. Σε πέρα πάμε, δεν πρέπει να έχει τίποτα άλλο. Φυσικά, δεν πρέπει να έχει τίποτα ξυπήσω εδώ πέρα. Μια χαρά είναι. Εντάξει, άμα είναι τώρα θα κάνω λίγο παύση, να μαζέψω λίγους από εδώ πέρα και επιστρέφω. Εντάξει, νομίζω είμαστε καλυμμένοι, έχω μαζέψει λίγο παραπάνω. Αλλά να δούμε λίγο και αυτό εδώ πέρα, το σαν πολυκατοικία, τι είναι, κάτι είναι νομίζω. Για να το δούμε λίγο. Είναι εδώ πέρα, στην Feather Falling 4, Feather Falling 5 για να κρύβε. Δουλειά. Θα τα κάνουμε σαν, ό,τι καλύτερα. Τώρα θα μάθω το πλάκι στο πρώτο, ξεκινήσουμε το Smite 5. Ναι, εντάξει, θα το ξαναπατάω έτσι. Λοιπόν, φέρε αυτά. Και τώρα που ξαναβέζεις θα πάνω στους πάνω ρόχους. Λίγους οψιδιανούς. Βάσου μισθού. Καλά, αυτό δεν θέλω να το πατήσω. Για να χάσει η δουλειά θέλει ένα κρεβάτι συγκόλαξη εδώ, δεν ξέρω. Εντάξει, φέρε λίγο αυτό. Δυστυχώς. Τα γόρι μου ανέβα. Βάρλω εδώ, όσο κάνω άλλο να το βλέπω. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπω να έχει τίποτα. Εδώ δεν έχει ένα record μέσα, έτσι, όχι, δεν ξέρω. Ας μας έχουμε και αυτά μια σπίτα μου εδώ. Κακό δεν είναι. Εδώ πέρα έχει πράγμα. Εντάξει. Μένα, poison αυτό. Καλά. Quick charge 1, όχι. Ωραία, και ψηδιανούς. Μια χαρά, θα τα χρησιμοποιούμε αυτά. Ωραία, κομπλέ. Κάτι άλλο δεν έχει εδώ μεταξύ, έτσι. Δεν έχει. Ας δούμε και στο τελευταίο όροφο. Είναι κρύβα, άλλοι δύο είναι, αλλά εντάξει. Εντάξει, τίποτα σκατά έχει. Άμα ήταν λίγο πιο καλύτερο σπαθί θα το έπαιρνα λογικά, αλλά άσχο. Εδώ πάνω. Blast protection, όχι. Λάσον έχει και φαγητό εδώ, το μεταξύ. Αυτό είναι το πιο πιτσάστα αυτή τη στιγμή που βρήκα. Καλό είναι αυτό, δεν μπορώ να πω. Και πάνω που ακούω και βαμπύρ. Τους πλέσουμε με περιμένει κανείς. Ένα chest με netherite upgrade, πολύ ωραία. A potion of bad omen. Καλά. Α, και enchanted golden apple. Έτσι. Επίσης έχουμε και netherite scrap, ε. Εντάξει, το παίρνουμε. Κάτι άλλο, ω, έχει και αυτό. Έχει αυτό, τώρα πώς ανεβαίνουμε το πάνω τώρα. Παίχτηκε τώρα το πετσοκομματική μας. Σου λίγο να βάλουμε τα καλά εδώ μέσα. Εντάξει, κομπλέμες. Να, κάπως έτσι το είχα βρει και το άλλο. Αυτό γιατί για τα waystones. Τώρα εμείς που το βρήκαμε, μια χαρά είμαστε. Ωραία, το, να, αυτό εκεί πέρα είναι που τα βρήκα τα άλλα. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Από αυτό το δύο που είμαστε να καταστρέψει όλα. Εν τω μεταξύ έχει και άλλο nether fortress από τον ψυχόν εκεί μέσα. Δείτε εδώ. Καλά δύο έχει, ρε. Και εντάξει, τώρα πώς πάμε εκεί πάνω, βασικά σπέσουμε. Εντάξει, τώρα έχουμε Feather Falling 5 με Protection 3 συμπότες τώρα. Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Εντάξει, τόσο άλλο θα το κάνω και edit κάποια σημεία. Τώρα πάμε τουλάχιστον τώρα εδώ πέρα. Τώρα δεν φτάνει να πάμε εκεί πάνω. Μαλακισμένο, ωραία, αυτό το. Ωραία, πάμε εδώ πέρα καλύτερα. Να μπούμε κατευθείαν στο πύργο της μάχης. Γιατί βλέπω ότι θα έχει πίσω κομμάτι και πέρα. Ελπίζω να μην είναι η αρχή. Έχει πολλούς εντάξει. Έχει πολλούς, μπορεί να σκοτώσω. Ω, κάνουν και damage από το πύργο. Ωραία, εντάξει. Άλλοι δεν έχω, έτσι. Νομίζω τουλάχιστον.
Πάλι άκουσα ένα τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Α, αυτό είναι εντωμεταξύ αυτό το Nether Fortress εδώ πέρα. Α, είναι το άλλο το Nether Fortress που είπα πριν σου λέει. Ελπίζω να μην είναι το ίδιο. Δεν θα το πειράζει. Αντάξει, έχω κι άλλο. Πρέπει να τα XP μου, εδώ πάνε να δίνουν πολύ καλά. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσουμε σαν XP mining, XP mining. Από εδώ. Εξουσιαστικά έχουμε βρει η τάξη. Θα να τις πάσω τώρα, δύο. Εντάξει, πάμε τώρα στο σπίτι και θα φτιάξουμε άλλο. Εδώ πάνω δεν θα πρέπει να τα κλείσω. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο τσιμπράχαντα εδώ πέρα, θα ξεπηρέσω. Εντάξει, να κάνουμε τσιμπράχαντα. Έτσι, επίσης έχω φτιάξει και ολόκληρο Tungsten Gear εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε. Και ολοκληρωτικά τώρα έχουμε φτιάξει το Hammer που είναι και γαμό. Νομίζω στα damage βλέπετε είναι και γαμού. Είναι 12 attack damage. Μπορεί να σκοτώσει πιστεύω πολύ ακαριά κάποιον. Είναι πολύ δυνατό όπλο. Έτσι, έχω φτιάξει και αυτά τα δύο που μας έλειπαν. Έχω φτιάξει και μια σπίδα από Tungsten. Έχω φτιάξει και ένα σπαθί από Tungsten. Όπου το καλούμε το Tungsten σπαθί, κοιτάξτε λίγο. Το κανονικό λέει 1,6 attack speed, ενώ το Tungsten λέει 1,8 attack speed και είναι και στα ίδια επίπεδα ζημίωση με ένα Netherite. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι λίγο πιο γρήγορο από ό,τι βλέπετε. Πολύ καλό αυτό. Έτσι. Έχω τραβήξει και το screen σου για τα thumbnail, όλα κομπλέ είναι. Τώρα μάλλον θα τα πάρω ξανά πίσω. Απλά τα βάλα αυτά εδώ πέρα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Βέβαια τώρα που έχουμε 51 XP μπορούν να πατήσουν και αυτά τα δύο, να δούμε τι καλό θα μας δώσουν. Και άμα είναι, ας πετύχουμε και αυτά και αυτά. Έτσι, και αργότερα που θα φτιάξουμε, πώς λένε, GR room, εδώ στο σπίτι ξέρω εγώ ή σε κανένα άλλο σπιτάκι θα φτιάξουμε. Μπορούμε ξέρω εγώ να δούμε τι θα πετύχουμε και εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ προσπάθειά μου, ξέρω να σας το πω, βρήκα άλλο ένα Feather Falling 5 Ancient Tomb, δεν ξέρω αν σας το είπα. Δεν ξέρω αν το προκυμαζόμαστε, έτσι. Δεν το έχουμε αφήνει. Επίσης να δείξουμε ότι με την ιδέα μια παπαριά είναι καλά. Και δεν είναι τρία πολύ καλά, έτσι. Έχω χώρα εδώ. Και πολύ σύμπουλες, οι σπηλές σου είναι τρία. Καλό, εσύ. Εσύ είναι τρία. Το παπάρες που πήγαμε. Θάντε στα εκτρία. Efficiency 4, Baking 3, Fortune 3, Vein Mining και Thunder Strike 3. Αυτό είναι ένα enchant το οποίο λέει ότι όταν χτυπάς κάτι με το τσεκούρι, αυτό το πράγμα θα πετάει κεραυνούς και είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό. Τώρα Baking 3. Πήραμε μόνο αυτά τα εξωτερές. Λοιπόν, εδώ τι λέει. 3. Παπάρες που πήγαμε. Πάμε να ξεμογεύσουμε τη μάλα γιατί θα φτιάξει ένα γκρατσόνερ εδώ πέρα. Ούτε θα. Πάω στο σπίτι εδώ. Ωραία τη μάλα γιατί θα φτιάξει. Δεν βλέπω κάτι. Α, είναι σάρκ. Είναι σάρκ. Ποιος άρθρο πάνω διαμάτι. Τι, βρήκαμε καλύτερα GR από Diamonds. Μια χαρά. Μια χαρά. Βέβαια και ξύνα είναι ώρα. Δεν μπορώ να πω. Σκομπλέ.
350 damage, εντάξει, κάτι κάνει. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια καμία σχέση με τα Netherite. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρά από τα Netherite, ξέρω εγώ, σε αυτό το mod. Νομίζω δεν υπάρχει, νομίζω. Πώς άμα κάνω λάθος. Για να δούμε λίγο, μια σκουπίδα που θα σα βγάλουμε. Θα σα γράψω αν είναι. Πίκαξη. Εκεί το level 4. Ghostly Pickaxe. Αυτό παίζει να είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, κομπλέ βλέπω εδώ πέρα. Για να δούμε και από σπαθιά να δούμε. Είναι μας υπάρχει κανένα πιο δυνατό. Ξέρω εγώ. 1,6 αυτό, 1,8, 1,5, 1,6, 1,6, 1,8, το ντουμπουσε αυτό, εντάξει. Τι, να είναι το ταχύτερο σπαθί το τάξε. Πες να είναι το ταχύτερο σπαθί. Εντάξει, μια χαρά πάντως, δεν με χαλάει καθόλου. Όλα κομπλέ είναι. Επίσης μου αρέσει που λέω θα ολοκληρώσουμε το σπίτι και δεν το ολοκληρώνω ποτέ. Δεν ξέρω το ολοκληρώσω αναγκαστικά. Αν είναι για μένα το βράδυ. Τώρα με το που κλείσω το βίντεο δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως εντάξει, βρήκαμε αρκετά καλά πράγματα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Επομένως αυτά παιδιά. Μάλλον θα συνεχίσω μόνος με το projectάκι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάντως που παρακολουθήσατε. Αν παρακολουθήσατε μέχρι εδώ είστε τέλειοι. Αυτά.